Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Βάσια Φαντζανά. Και εγώ η Κική Ματάκια. Από τα Έλξη Boutique Studios. Να θυμίσουμε ότι κάθε Τρίτη έχουμε στις 6 ώρα live μάθημα παρέα με τα Sacred Sports. Να θυμίσουμε ότι είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας βρείτε σε 6 σημεία. Στα Μετέωρα, στη Βασιλεία της Όλγας, στη Βασιλεία του Γεωργίου. Στη Χαριλάου, στη Μαρτίου, ξέχασα κάτι και στη Σκαράτου. Και φυσικά στη Ρόδο. Τα Sacred Sports μπορείτε να τα βρείτε γενικότερα. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του για να δείτε που έχουν φυσικά καταστήματα. Αλλά και λόγω τη κατάσταση να κάνετε τι παραγγελίε σα από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Τι θα κάνουμε σήμερα. Ναι, εκεί πέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα πιλάτε. Ωραία, το πιλάτε. Στα γυμναστήρια μα χωρίζεται σε πιλάτε 1 και πιλάτε 2, ανάλογα τώρα με τη δυσκολία του μαθήματο. Σήμερα θα κάνουμε πιλάτε 2, είπαμε. Εντάξει, έχει ασκήσει που απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα, θα δίνουμε και παραλλαγέ όπου χρειαστεί. Ναι, είναι ένα μάθημα που απευθύνεται και σε κόσμο που έχει κάποια εμπειρία με τη μέθοδο. Αλλά και αν κάποιο δεν έχει ξανακάνει πιλάτε, μπορεί να το δοκιμάσει σήμερα. Απλά ίσως χρειαστεί σε κάποιες ασκήσεις να κάνει κάποιες παραλλαγές που θα δείχνουμε. Κάνουμε το πρόγραμμα με τις κάλτσες μας. Να έχετε στρωματάκι ή αν δεν έχετε στρωματάκι χαλί, πετσετούλα και ένα νεράκι μπορείτε να έχετε, δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο από εξοπλισμό. Αν υπάρχει κάποιο θέμα με εικόνα και ήχο, μας το λέτε για να το διορθώσουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Να πούμε τους κανόνες μας πριν ξεκινήσουμε. Αν νιώθουμε ότι θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα, το κάνουμε. Αν νιώθουμε δυνατή, ανεβάζουμε την ένταση. Αν πονάμε, σταματάμε. Και φυσικά, το διασκεδάζουμε. Είναι και αυτό. Ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Καλό είναι στην αρχή να μην πατάτε πάνω στο στοματάκι σας, γιατί θα ξεκινήσουμε κάποιες ασκήσεις και ισορροπίες. Οπότε, καλύτερα κάτω. Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη μία παλάμη πάνω στα πλευρά, την άλλη πάνω στην κοιλιά. Για να ξεκινήσουμε με αναπνοές και να τις αντιληφθούμε ίσως λίγο καλύτερα, θα πάρουμε εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Γενικότερα στο μάθημα και γενικότερα προσπαθούμε να αναπνέουμε έτσι. Στις εισπνοές προσπαθώ να στέλνω τον αέρα στα πλευρά μου και στις εκπνοές βγάζω αέρα από το στόμα και τραβάω οφαλό προς τα μέσα. Εισπνά από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα. Και τραβάω οφαλό προς τα μέσα, ενεργοποιώ καλά κοιλιά. Εισπνέω. Και εκπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω. Προσπαθώ στην αρχή να εντάξω την αναπνοή και να την κρατήσω σε όλες τις ασκήσεις. Εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα. Θα αφήσουμε τα χέρια να πέσουν ελεύθερα κάτω και θα γυρίσω τις παλάμες να κοιτάξουν προς τα πίσω. Με την εισπνοή θα φέρω χέρια μπροστά, παλάμες θα έρθουν στην ίδια ευθεία με τους ώμους και με την εκπνοή θα τραβήξω κοιλιά και θα φέρω ξανά στην αρχική. Εισπνοή. Εκπνοή, κατεβάζω. Κοιλιά ενεργοποιημένη, βάζω ένταση στην πλάτη, νιώθω πίσω ότι οι ομοπλάτες μου κλείνουν, να το πω έτσι απλά, και την ενεργοποιώ καλά το πίσω μέρος του χεριού. Εισπνάω, ανεβάζω. Εκπνοή, κάτω. Σαν να πιέζουμε τον αέρα, σαν να έχει αντίσταση ο αέρας και τον πιέζουμε. Άλλες δύο φορές θα κάνουμε το ίδιο. Και θα μείνουμε πάνω. Θα γυρίσουμε παλάμες να κοιταχτούμε μεταξύ τους. Εισπνοή, ανοίγω χέρια στο πλάι. Εκπνοή, τραβάω κοιλιά και φέρνω ξανά στην αρχική. Εισπνοή, τεντωμένα χέρια. Εκπνοή και φέρνω ξανά στο κέντρο. Πριν φέρω τα χέρια μου μπροστά, νιώθω ότι μακραίνω προς διατίθετες κατευθύνσεις. Έντονα ενεργοποίηση σε όλο μου το σώμα. Έκπνοη φέρνω στο κέντρο, άλλη μια φορά, εισπνοή, έκπνοη φέρνω και θα μείνω. Με την επόμενη εισπνοή ανεβάζω χέρια πάνω, ώμοι μένουν χαμηλά, έκπνοη τραβάω κοιλιά και φέρνω μπροστά από το στήθος. Εισπνοή πάνω, έκπνοη χαμηλώνω. Εισπνάω ανεβάζω. Έκπνοη τραβάω κοιλιά. Εισπνοή πάνω και θα μείνουμε. Με την επόμενη εισπνοή ανεβάζω τους ώμους να έρθουν προς τα αυτιά τώρα. Έκπνοη χαμηλώνω. Εισπνέω τη μύτη. Έκπνεω κάτω. Άλλες δύο φορές. Και
και ψηλά, όμοι μένουν χαμηλά, ενεργοποιώνουν τους και ψηλώνουν την κορυφή του κεφαλίου. Με την εισπνοή φεύγω διαγώνια, ψηλώνω και ματραίνω, έχνω ή τραβάω κοιλιά. Εισπνέω, φεύγω από την άλλη, έχνω ή γυρίζω, τα πόδια μας είναι ενεργοποιημένα, πιέζουν φτέρνες μεταξύ τους, η κίνηση είναι μόνο στο πάνω μέρος του κορμού. Άλλη μια φορά, έρχομαι στο κέντρο και θα μείνω. Θα κατεβάσουμε ένα χέρι και θέλω με το χέρι ελαφρώς να πιέσετε το πόδι σας. Με την εισπνοή φεύγω πάλι διαγώνια κάμψη και ταυτόχρονα πιέζω με το χέρι μου το πόδι. Εκπνοή τραβάω κοιλιά και επιστρέφω. Αλλαγή. Εισπνέω, πιέζω πόδι, νιώθω ενεργοποίηση εσωτερικά στο κάτω χέρι, εκπνοή έρχομαι στο κέντρο και αλλάζω. Αν έχετε το τράβημα της κοιλιάς και δεν το έχετε αφήσει, νωρίς να το αφήσετε, ακόμα η κοιλιά μας δεν έχει κουραστεί, θα νιώθετε έντονη ενεργοποίηση. Εκπνέω, άλλες δύο φορές προσπαθήστε να πάτε πιο χαμηλά, χωρίς να χαλάσετε τη τεχνική, στήθος έξω, κέντρο, αλλάζω, τελευταία φορά εισπνοή, έκπνοή γυρίζω και θα κατεβάσω χέρι. Θα γυρίσουμε πόδια τώρα περίπου στο άνοιγμα των ώμων και πάμε να δουλέψουμε λίγα καθίσματα. Εισπνέω, θα βγει πίσω, να κάνει βάρος στις πτέρες, παλάμες βλέπουν το έδαφος, εκπνοή, ανεβαίνω. Η αίσθηση που είχαμε στην πρώτη άσκηση που κάναμε, θέλω να υπάρχει και εδώ, ενεργοποίηση στην πλάτη και αυτό που είπε και εκεί να πιέζουμε τον αέρα. Εκπνοή, ανεβαίνω. Εισπνέω βάρος πίσω. Εκπνέω πάνω. Όλο το πέλμα πιέζει το έδαφος. Τράβουμε κοιλιά στο ανέβασμα. Εισπνοή. Εκπνοή, ανεβαίνω. Δεν θα κάνουμε πολλά. Μην αφήνετε τα καθίσματα, λίγο να ζεσταθούν και τα πόδια μας. Άλλα τέσσερα θα κάνουμε, εισπνέω και εκπνέω πάνω. Όμοι χαμηλά, άλλα δύο. Τελευταίο και θα μείνουμε στο κάθισμα. Γυρνάμε καλά μας να κοιταχτούμε μεταξύ τους. Ένα χέρι έρχεται δίπλα στο αυτί και το άλλο θα έρθει διαγώνια κάτω. Και πάμε δύο αλλαγές. Εισπνέω, εισπνέω. Εκπνέω, εκπνέω. Επαναλαμβάνω τις αναπνοές γενικά. Ξέρω ότι μπορεί να σας κουράζει λίγο κάποιες φορές αυτό, αλλά θέλω όσο γίνεται να τις χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Να μείνω για άλλα 10, λέω. Καλά, 8. Όμοι χαμηλά, μακριά τα αυτιά. 6 ακόμη. Άλλα 4. 3. 2. Θα μείνω. Φαίνεται το άλλο χέρι ψηλά, έντονη ενεργοποίηση στην πλάτη μου και από εδώ προσπαθώ να ανεβάσω τις φτέρνες. Μεταφέρω μπροστά το βάρος του μετατάρσια και μένω σε ισορροπία. Προσπαθώ να μείνω για 10, 9, τραβηγμένη κοιλιά, 7, άλλα 6, 4, 3, 2, μένω. Φέρνω χέρια στη μεσολαβή, πάρτε μια εισπνοή και ανάμε την εκπνοή χωρίς να κουμπίσουν οι φτέρνες, προσπαθείτε να ανεβείτε, ανεβαίνω και άρα θα κατέβω. Χαλαρώνουμε λίγο λυγισμένα γόνατα, πάμε να κατέβουμε σπόμυλα κάτω. Με την εκπνοή σπόμυλο, ανεβαίνω. Θέλω να μεταφέρουμε το βάρος στο μπροστινό μέρος του πέλματος, φεύγω κάτω. Και αργά ανεβαίνω, άλλες δύο φορές το ίδιο, φεύγω κάτω και ανεβαίνω, τελευταία φορά, αφήνω τελείως το βάρος των χεριών και το χένα, μείνετε, ενώστε φέρνες σε πλάτες δε, πόδια τεντωμένα και πάμε σπόμυλο να ανέβουμε και μένουμε σε όρθια θέση. Γυρίζουμε τα πόδια μας παράλληλα στο άνοιγμα της λεκάνης. Τώρα τα χέρια μας μπορούμε είτε να τα κρατήσουμε στη μεσολαβή είτε μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα δίπλα στη λεκάνη. Τώρα, αν έχω τα χέρια στη μεσολαβή, θέλω να ελέγχετε τη λεκάνη σας, να μην σηκώνετε η μία πλευρά πιο ψηλά από την άλλη. Θα δουλέψουμε και το ένα και το άλλο πόδι. Ξεκινήστε με το ένα πόδι, αν θέλετε κάντε το ίδιο με εμάς. Ανεβάζω αργά το γόνατο. Το περισσότερο που θα ανέβει είναι στην ίδια ευθεία με τη λεκάνη και αργά κατεβάζω. Πάμε να δουλέψουμε λίγο την ισορροπία μας. Εκπνέω, τραβάω τον αφαλό και ανεβάζω αργά το ίδιο πόδι. Αργά κατεβάζω και πατάω.
τραβάω κοιλιά για να ανέβει το πόδι, να νιώθω ότι το πόδι ανεβαίνει από τη δύναμη της κοιλιάς μου. Πνέω, ανεβάζω άργα, κατεβάζω άλλες δύο φορές. Εκπνέω και ψηλώνω, μακραίνω άργα. Τελευταία φορά προσπαθώ να μην βουλιάζω στο σταθερό μου πόδι. Ψηλώνω, μακραίνω, ενεργοποιήστε το γλουτό στο σταθερό πόδι. Η εισπνοή, ανοίγω το πόδι μέχρι το σημείο που δεν αλλάζει θέση η λεκάνη. Εκπνέω, τα χέρια τώρα στη μεσολαβή και στη λεκάνη. Μπορείτε να βάλετε στα κόκαλα της λεκάνης τα δάχτυλά σας για να νιώθετε τη σταθεροποίηση. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, τραβάω τον αφαλό, ενεργοποιώ τους αγωγούς και κλείνω. Εισπνέω, εκπνέω και ψηλώνω, άλλη μία φορά. Εισπνέω, εκπνέω και μένω. Αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια στην ισορροπία, μπορεί να στηριχθεί, όπως η Βάσια. Ωραία, πάμε τώρα, το πόδι μας μένει λυγισμένο. Θα φύγει πίσω λυγισμένο, το σταθερό ελαφρώς λυγισμένο, σκύβω ελαφρώς μπροστά. Και αργά θα επιστρέψω και θα φέρω γόνατο μπροστά, το δείχνω και από το πλάι. Σκύβω μπροστά, το πόδι πηγαίνει πίσω, αργά επιστρέφω και φέρνω μπροστά. Πίσω, το σταθερό ελαφρώς λυγισμένο, αργά τραβάω τον αφαλό και επαναφέρω, άλλες δύο φορές. Πίσω. Αργά, το σταθερό πόδι έχει κουραστεί, το ξέρω, κάνετε λίγο υπομονή. Τελευταίο και θα μείνω πίσω. Μικρές κοφτές πιέσεις προς το ταβάνι. Κίνηση από το ισχύο ξεκινάει το γόνατο και τη φτέρνα. Εκπνέω. Εκπνέω, άλλα τέσσερα. Τρία, δύο, ένα. Αργά θα φέρω το πόδι μπροστά και μικρές πιέσεις το γόνατο προς το ταβάνι. Οκτώ. Ρουφάω, τραβάω τον αφαλό και ψηλώνω. 4, 3, 2, 1, κατεβάζω. Τεινάξτε λιγάκι το σταθερό πόδι που κουράστηκε, το ξέρω. Πάμε να αλλάξουμε πόδι. Παράλληλα, στο άνοιγμα της λεκάνης, πάμε να ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε το άλλο πόδι. Εκπνέω, τραβάω τον αφαλό και ψηλώνω. Άρα κατεβάζω και πατάω. Εκπνέω, ρουφάω τον αφαλό και ψηλώνω, ψηλώνω, μακραίνω προς το ταβάνι. Και αργά κατεβάζω. Εκπνέω, προσπαθώ να μην βουλιάζω στο σταθερό πόδι. Αργά. Βλέπετε τη Βάση με την ισορροπία σήμερα. Είναι λογικό. Έχουμε πάνω στο στρώμα. Είναι λογικό. Δεν έχουμε την ίδια αίσθηση, την ίδια ισορροπία στο ένα και στο άλλο πόδι. Δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Εκπνέω. Αργά. Κατεβάζω τελευταία φορά και θα μείνουμε. Εκπνέω, ανεβάζω και μένω. Δεν έχει σημασία αν το γόνατό μας είναι πιο χαμηλά ή πιο ψηλά. Αρκεί να παραμένει σταθερή η λεκάνη, τα δύο κόκαλα στην ίδια ευθεία. Εισπνοή, ανοίγω όσο μπορώ χωρίς να στρίψει η λεκάνη. Εκπνέω, τραβάω τον αφαλό και επαναφέρω. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, ψηλώνω. Εισπνέω. Εκπνοή. Τρία μας έμειναν. Εισπνέω. Εκπνοή. Αν κάποιος χρειάζεται διάλειμμα, το κάνει. Εκπνέω. Τελευταία φορά. Εισπνέω. Εκπνέω και μένω. Πάμε τώρα πάμε το πόδι μας πίσω. Σκύβω ελαφρώς μπροστά. Το σταθερό είναι λίγο λυγισμένο. Αργά. Επιστρέφω πίσω. Εδώ μπορείτε να στηριχτείτε αν θέλετε. Αργά. Το πόδι πίσω. Αργά. Επαναφέρω. Δεν χρειάζεται να σκύψω πολύ μπροστά και να σηκώσω ψηλά το πόδι. Μέχρι το σημείο που νιώθω άνετα και με ασφάλεια. Πίσω. Αργά επαναφέρω. Τελευταία φορά και θα μείνω. Μένω μικρές πιέσεις προς το ταβάνι. Εκπνέω. 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 Άλλα τέσσερα. Η λεκάνη κοιτάζει μπροστά. Δύο. Αργά θα επαναφέρω μπροστά. Μικρές πιέσεις. Εκπνέω. Ψηλώνω. Ψηλώνω. Άλλα τέσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Πατάω. Τι να είστε το σταθερό. Μια φωτιά. Το ξέρω. Ωραία. Τεινάζουμε λιγάκι πόδια. Πάμε να ανοίξουμε πόδια.
έξω από το άνοιγμα των ώμων μας, τα δάχτυλα των ποδιών κοιτάζουν μπροστά και ανοίγουμε χέρια δεξιά και αριστερά στο πλάι, μία ευθεία, καρπός, αγκώνας, ώμος, ώμος, αγκώνας, καρπός, σε μία ευθεία. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με στροφή. Η σπνεοστρίγω, μόνο τον κορμό χωρίς να στρίψει η λεκάνη, έκπνοη επιστρέφω στο κέντρο. Έχουμε λίγο πιο πίσω βασιά, να μην χτυπήσουμε. Η σπνεοστρίγω, έκπνοη τραβάω τον αφαλό και επαναφέρω. Η σπνοή λεκάνη σταθερή, έκπνεο. Προσέχω τώρα να μην στρίψω τα χέρια μου περισσότερο από τη στρίβει ο κορμός μου. Άλλη μια φορά σε κάθε πλευρά. Εκπνοή επιστρέφω. Εισπνέω, μακραίνω τα χέρια αντίθετα. Εκπνέω. Εισπνέω, στρίβω. Εκπνοή, πηγαίνω το μικρό δαχτυλάκι του χεριού στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού. Το πίσω χέρι μακραίνει. Ανεβαίνω, εισπνοή. Εκπνοή, επιστρέφω στο κέντρο. Εισπνοή, στρίβω. Εκπνοή, μακραίνω. Εισπνοή, ανεβαίνω. Εκπνοή, κέντρο. Εισπνέω, εκπνέω, μακραίνω, εισπνοή, εκπνοή στο κέντρο, άλλη μία φορά, εισπνέω, εκπνοή, εισπνέω, εκπνέω στο κέντρο και κατεβάζω. Πλύνω πόδια, παράλληλα στο άνοιγμα της λεκάνης, λίγο λυγισμένα τα γόνατά μας, πάμε να κατέβουμε αργά σε roll down, πρώτα το πηγούνι, η ώμη. Το κεφάλι κρέμεται, τα χέρια είναι χαλαρά. Μένω χαμηλά και πάμε να περπατήσουμε, να έρθουμε σε σανίδα. Ωραία, ναι. Τέλεια. Με το στρώμα. Πάμε. Ωραία, κατεβάλλεις και μπροστά. Ωραία. Τέλεια. Μείνε και όπως είσαι. Μένουμε σε σανίδα. Καρπός, αγκώνας, όμως είναι στην ίδια ευθεία. Τα πόδια μας είναι παράλληλα. Στο άνοιγμα της λεκάνης, μένω, αναπνέω, για 4, για 3, η ώμη μακριά από τα αυτιά, 2, 1, μένω. Αν κάποιος έχει θέμα στους καρπούς, μπορεί να στηριχτεί στους πύχης με τους αγκώνες κάτω από τους ώμους, αλλιώς μένω με στήριξη της παλάμης. Ανεβάζω δεξί πόδι, ένα εκατοστό από το πάτωμα και κάνω point, τα δάχτυλα μακραίνουν, σαν να μου τραβάει κάποιος το πόδι προς τα πίσω. Και τώρα θα σπρώξω από το αριστερό πέλμα, να μετακινηθώ ελαφρώς μπροστά και να επιστρέψω. Εκπνέω και εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνοή, τελευταία φορά. Εκπνέω, εισπνέω, μένω. Αλλάζω πόδι, μακραίνει το πόδι μου πίσω. Εκπνέω μπροστά, εισπνοή. Εκπνέω. Άλλες δύο φορές. Εκπνέω. Τελευταία φορά. Γατζούμε δάχτυλα. Μένω. Ακουμπάω γόνατα. Στάθομαι στις φέρνες. Παίρνω ανάσα. Να ανοίξουμε λίγο το στρώμα. Ναι. Ανοίγετε το στρωματάκι όπως εμείς το ανοίγετε. Περιμάζετε. Για να αλλάξουμε θέση. Ωραία, θα μείνουμε τώρα σε τετραποδική θέση. Παλάμες έχουμε κάτω από τους ώμους, γόνατα έχουμε κάτω από τα ποτάλα της λεκάνης. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε πλάτη με την εισπνοή. Αφήνω τον αφαλό μου να φύγει προς το έδαφος και ανοίγω βλέμμα μπροστά. Εκπνοή, οπίστε ότι είστε στη λεκάνη και ανεβάζω σπόνδυλο σπόνδυλο την κίνηση μέχρι το κεφάλι μου. Εισπνοή, ξεδιπλώνει η γρίτσα, σπόνδυλο σπόνδυλο. Κεφάλι ανοίγει τελευταία και εκπνέω μέσα. Σμπρώχνω τον αντέδαφος να χαλαρώσει λίγο η πλάτη, σπνοή ξεδιπλώνω. Βλέμμα μπροστά, άλλη μια φορά εκπνέω μέσα. Και με την επόμενη σπνοή, σπόμενο σπόμενο θα έρθουμε σε ουδέτερη θέση. Πάμε να δουλέψουμε λίγο το ένα πόδι. Ανεβάζω ελαφρώς το πέλμα. Καλύτερα κάνετε το καθρέφτημα μας για να θυμάστε ποιο πόδι κάνατε. Θα στείλουμε πόδι πίσω, ανοίγω στο πλάι και φέρνω στο κέντρο. Κάνω ένα μικρό κύκλο, στρίβω και κέντρο. Άλλες δύο φορές, εδώ δεν επηρεάζει να είναι πιο ελεύθερη η αναπνοή σας και πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση.
ανοίγω, στρίβω. Κάτω βάζω, αυτό που θέλει μεγάλη προσοχή είναι όσο γίνεται να κρατήσουμε σταθερή τη λεκάνη και να δώσουμε έμφαση στην κινητικότητα που έχει το ισχύο μας. Τελευταία φορά και θα μείνω το πόδι μου πίσω. Τότε ντόνω στο έδαφος και θα βγάλουμε μπροστά τώρα το αντίθετο χέρι. Με την εισπνοή, παίρνω εισπνοή, συγγνώμη, και με την εκπνοή ανεβάζω αντίθετο χέρι πόδι. Μαντρένω προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις και θα κατεβάσω. Θα γυρίσω λίγο εδώ τσακτική. Έκπνοη, ανεβάζω, τραβάω κοιλιά. Εισπνοή, χαμηλώνω. Έκπνοη, πάνω, χαμηλώνω. Κεφάλι έχω σε ουδέτερη θέση. Χέρι και πόδι καλά τεντωμένο. Ανεβαίνουμε το πόδι μας περίπου μέχρι το ύψος των γλουτών. Άλλα τέσσερα, καλό. Έκπνοη πάνω και χαμηλώνω. Πιέστε με το χέρι που είναι στο έδαφος, έντονα το έδαφος. Τελευταία φορά και θα μείνουμε. Πάμε μικρές πιέσεις πάνω. Πιέζω για 10. 9. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τον κορμό σταθερό. 6. 5. 4. 3. 2. Το πόδι μας θα μείνει και κατεβάζω μόνο χέρι. Και πάμε πιέσεις στο πόδι, μικρές πιέσεις, πιέσεις και σιγά σιγά προσπαθήστε εδώ να γυρίσετε τη λεκάνη, να περάσουμε σε πλαϊνή θέση. Μένω, το χέρι το ανεβάζετε στη μεσολαβή ιδανικά, για άλλο 8, 7, 6, 4, 3, 2, θα μείνω, τοποθετώ πόδι στο έδαφος, καλά το παίρνω να πατάει στο έδαφος, παίρνω εισπνοή και με την εκπνοή ανεβαίνω. Θα γυρίσουμε. Ναι, καλύτερα από εδώ. Γυρνάμε έτσι να μας βλέπετε καλύτερα. Θα φέρουμε χέρια ψηλά, όμοι μένουν χαμηλά. Θέλω να θυμηθείτε τις πρώτες ασκήσεις που κάνουμε στο μάθημα. Με την εισπνοή θα φύγω πλαϊνή κάμψη, προσέχω να μην πάει πουθενά η λεκάνη και με την εκπνοή θα έρθω ξανά στο κέντρο. Η εισπνοή, ενεργοποιημένα και πόδι και γλουτή, εκπνοή γυρίζω. Ίσπνα μακραίνω, όμοι χαμηλά, και πίσω. Το άγχος όταν δουλεύω μία και μία μεριά είναι να κάνω τις ίδιες επαναλήψεις. Κανένας ψυχραμαγιασμός. Τελευταία φορά θα μείνω. Θα δέσουμε χέρια στη βάση του κεφαλιού. Αν κάποιος δυσκολευτεί στην επόμενη άσκηση, ας επαναλάβει αυτή που κάναμε. Εισπνοή φεύγω. Έκπνοη γυρίζω, βλέμμα στο έδαφος. Εισπνοή ανοίγω στήθος. Και έκπνοη επαναφορά. Όμοι χαμηλά. Μακραίνω. Γυρίζω το άγνωμα στη κοιλιά, ανοίγω και κέντρο. Και εκεί δεν μας έχει πώς περνάει. Δύσκολο. Τελευταία, φεύγω πλάι, στρίβω, ανοίγω, ψηλώνω και έρχομαι στο κέντρο. Χέρια ανοίγουν, θα μακρύνουμε και θα τοποθετήσουμε την παλάμη κάτω από τον ώμο. Εκεί είσαι καλά. Γυρίστε αν θέλετε το πάνω χέρι παράλληλα να κοιτάξει μπροστά ή τοποθετείτε στη μεσολαβή τι εσείς πως θέλετε. Με την εκπνοή θα ανεβάσουμε πόδι, ιδανικά flex, ή εισπνοή θα χαμηλώσω. Εκπνοή πάνω και χαμηλώνω. Θα ήθελα να φανταστούμε ότι το πόδι μας μακραίνει από τη φτέρνα του ποδιού και το τεντώνω όσο περισσότερο μπορώ. Άλλα τέσσερα θα κάνω. Πολλά μου φάνηκε. Εγώ είπα και μετά το μετάλλησα. Άλλα δύο. Τελευταίο και θα κρατήσω. Τοποθετήστε καλύτερα χέρι τώρα στη μέση να ελέγξετε καλύτερα τη λεκάνη. Με την εισπνοή θα αφήσω το πόδι μου μπροστά σε flex. Κάνω μητούλα και στέλνω στην εκπνοή πίσω. Η εισπνοή να βγει το κοντρόλ αν είμαι καλά ή αν πρέπει να μετακινηθώ. Να βλέπετε καλύτερα τα πόδια μου. Και παίρνω πίσω εδώ, είμαστε καλύτερα. Τέλει, την έχω κρύψει και εκεί τελείως. Αυτό θα πει η συναδελφικότητα. Δείτε τι θα κάνω. Και πίσω. Τελευταίο. Θα φέρω πίσω και μετά στο κέντρο. Παραμένω στο flex. Παίρνω εισπνοή με την εκπνοή, λυγίζω. Εισπνέω τον τόνο. Έκπνέω, λυγίζω. Πόδι μακραίνει. Αυτό που είπαμε πριν από τη φτέρνα. Θυμηθείτε το. Άλλα δύο θα κάνω. Τελευταίο, τοποθετώ στο έδαφος, ανοίγει χέρι πάνω. Πάρτι σημείδω, μακραίνω, με την εκπνοή τράβομαι στην κοιλιά και κάνω ένα μικρό σπάιρο μέσα. Εισπνοή, ανοίγω, έκπνοη, μέσα. Χέρι
Τελευταίο. Και μέσα ανοίγω και έρχομαι στο κέντρο. Όλο ό,τι κάνω πρέπει να το κάνουμε και την επόμενη, από την άλλη μεριά. Ελπίζω να τα θυμάστε. Και εμείς το ίδιο. Εμείς δεν θα τα κάνουμε, φαντάζεσαι. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά εδώ. Εντάξει, δεν έχουμε κεφαλή. Πάμε να κάνουμε και εκεί τώρα με το άλλο πόδι. Στέλνω πίσω, ανοίγω πλάι και φέρνω. Πίσω, πλάι και γυρίζω. Αργά, εκτελούμε αργά για να ελέγχουμε καλύτερα την κίνηση της λεκάνης, τελευταία φορά. Και πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση. Γενικότερα στο πιλάτες δεν πρέπει να σκέφτομαι μόνο το σημείο που κοινό που γίνεται η άσκηση, πρέπει να σκέφτεστε και το υπόλοιπο σώμα να μείνει σταθερό και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Τελευταία φορά και θα φεντώσω το πόδι μου πίσω. Αντίθετο χέρι βγαίνει μπροστά, γυρνάω το πρώτο φυλάκι να δει το έδαφος. Παίρνω εισπνοή και με την εκπνοή ανεβάζω τα αρβακιλιά, άργα κάτω. Έπνεω πάνω και χαμηλώνω. Βασικά δεν είπαμε αν κάποιος έχει θέμα στα γόνατα. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε την πετσετούλα διπλωμένη ή το στρωματάκι σας ή ένα μαξιλαράκι για να είστε λίγο πιο μαλακά. Ναι. Όχι μεγάλο ύψος. Τελευταία κρατάμε πάνω και πάμε για πιέσεις. Μικρά. 10, 9. Μακραίνω και ανεβάζω. Άλλα 6, 5, 4, 2. Τέλεια. Χέρι θα κατέβει πόδι με έλεγχες πιέσεις πάνω. Πάνω. Και σιγά σιγά εκτελώ εδώ μια μικρή στροφή στο πάνω μέρος. Ωραία, χέρια θέλετε ανοίγετε στο πλάι. Μένει για 8, 7, 6, θα γυρίσω και εκεί μετά. 4, 3, 2 και κατεβάζω. Ανεβάζω κορμό. Δώστε μας ένα δευτερόλεπτο να αλλάξουμε λίγο τη θέση. Πέλη μας στο έδαφος, χέρια αυτό το δίπλο στα αυτιά. Εισπνοή, μακραίνω. Έπνοη, γυρίζω. Όμοι χαμηλά, έχουμε περάσει μια εμπειρία την προηγούμενη μεριά, οπότε δώστε έμφαση και προσοχή στις λεπτομέρειες. Άλλες δύο φορές, μακραίνω μου κάτω, θα βάλω και να γυρίζω, τελευταία φορά και θα δέσω χέρια στη βάση του κεφαλιού. Με την εισπνοή, φεύγω πλάι κάμψη, έπνοη, γυρίζω, εισπνοή, ανοίγω, και έρχομαι στο κέντρο. Θυμίζω, αν μας δυσκολεύει αυτή η παραλλαγή, μπορούμε να κάνουμε την προηγούμενη, όπως είπαμε και πριν. Στρίβω, πλάι και κέντρο, τελευταία φορά, καμιά σχέση αυτή με την άλλη, και θα μείνω, ανοίγω τα χέρια στο πλάι, μακραίνω και τοποθετώ παλάμη κάτω από όμο. Γυρίστε αν θέλετε παλάμη στο επάνω χέρι, φλέξ το πόδι, έκπνοη άρση και χαμηλώνω. Έκπνοη ανεβάζω και κάτω. Πόδι μακραίνει, σκέφτομαι ότι μακραίνω από τη φέρνα, καλά τετωμένο. Εδώ ήταν η στιγμή που είπα άλλα 4 πριν. Το θυμάσαι, όλο. Συνήθως όταν κάτι με δυσκολεύει το θυμάμαι. Τελευταίο, μένω ψηλά και δένω χέρι στη μέση. Εισπνοή φέρνω και μπροστά φλεξ, έκπνοη μύτη και στέλνω πίσω. Εισπνέω, έκπνοη πίσω. Έχω έλεγχο στη λεκάνη όσο μπορώ. Τεντωμένο πόδι όσο μπορώ. Κάνει υπομονή για όσο μπορώ. Τελευταίο και θα φέρνουμε στο κέντρο φλεξ. Παίρνω εισπνοή, έκπνοη λυγίζω. Εισπνέω τεντώνω. Έχουμε η μέση. Άλλα 4. Το πολύ. Το πολύ. 3 ακόμη και τεντώνω. Οφέρνω 2. Τελευταίο. Πόδι θα κατέβει. Ανοίγω χέρι πάνω. Γυρνάμε παλάμη μπροστά. Παίρνω εισπνοή. Έχουμε η μέσα. Εισπνοή. Ανοίγω μακραίνω. Έχουμε η μέσα. Χέρι μακραίνει. Άλλη μια φορά και πάμε να ανοίξουμε την κίνηση. Συνοή ανοίγω, βλέμμα ακολουθεί παλάμη. Έπνοη. Πάει
ξαπλώσουμε τη διαθέση. Έτσι απλά. Κάνουμε σκύπ μια άσκηση. Βράζει. Ωραία. Άρα θα γίξω όπως ωραία. Θα ανακαθίσουμε τώρα. Αν κάποιος δυσκολεύεται με τεντωμένα πόδια, είτε μπορεί να δηλώσει την πετσετούλα να ανεβάσει ή να κάνει λίγο πιο ψηλά. Δεύτερη παραλλαγή που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τα γόνατά μας λυγισμένα και τα πέματά μας φυλέξει, να κουμπάει η φτέρνα μας ενδιαφέρει στο έδαφος. Όχι να δώσουμε έμφαση στα δάχτυλα του ποδιού, αλλιώς τεντωμένα. Τα πόδια μας τώρα είναι ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης. Η πλάτη μας, ωραία, έτσι και την πετσελόσια. Η πλάτη μας τώρα είναι σαν να κουμπάμε σε έναν τοίχο. Αν δεν μπορούμε να καθίσουμε κάθετα, θα λυγίσουμε γόνατα. Δεν θέλω να κρατήσετε τεντωμένα πόδια και να κάνω καμπύλη, να ξαπλώνω προς τα πίσω. Ψηλώνω και μακραίνω. Φανταστείτε ότι ακουμπάτε την πλάτη σε ένα τοίχο. Τεντώνω χέρια στην ίδια ευθεία με τους ώμους, οι παλάμες κοιτάζουν προς τα κάτω. Ισπνέω, ψηλώνω, μακραίνω, με την εκπνοή βάζω πηγούνι μέσα και αρχίζω να μακραίνω. Θα ξεκολλάω σπόνδυλο-σπόνδυλο από τον τοίχο, χωρίς όμως να ξεκολλήσει το κομμάτι της μέσης. Μακραίνω, τα χέρια μένουν παράλληλα στο έδαφος, το κεφάλι μακραίνει σαν να θέλει να φτάσει προς τα γόνατα. Μένω, παίρνω μια εισπνοή και με την εκπνοή σπόνδυλο-σπόνδυλο αργά ανεβαίνω, ψηλώνω και μακραίνω. Ισπνέω, εκπνέω, πηγούνι μέσα, τραβάω τον εφαλό μου μέσα και πάνω. Αργά, με την εκπνοή θα ανέβω σπόνδυλο-σπόνδυλο. Άλλη μια φορά, εκπνοή, πηγούνι μέσα, τα χέρια παράλληλα στο έδαφος μακραίνουν. Εκπνοή, αργά ανεβαίνω, παίρνω εισπνοή, εκπνοή κατεβαίνω, αργά μακραίνω, εισπνοή, αργά σπόνδυλο, σπόνδυλο ανεβαίνω, αλλάξαμε την αναπνοή μας. Εκπνέω και μακραίνω μπροστά, αργά ανεβαίνω, μία τελευταία φορά, εκπνέω μακραίνω, αργά ανεβαίνω. Ανοίγουμε τα πόδια μας, αν έχετε στρωματάκι έξω από το άνοιγμα στο στρωματάκι, αν δεν έχουμε λίγο πιο έξω από το άνοιγμα των ώμων. Βλέπουμε τα άκρια πίσω από το κεφάλι, οι αντίχειρες είναι κατά μήκος του λαιμού και οι αγώνες μας τώρα θα κλείσουν. Εκπνέω, κάνω καμπύλη στην πλάτη, σαν να θέλω να κουμπίσω τους αγώνες στο πάτωμα, το ίδιο και το μέτωπο. Με την εισπνοή θα μείνω σε αυτή τη θέση και θα μακρύνω, μακραίνω μπροστά. Τεντώνω χέρια, βλέπω πίσω από το κεφάλι, έκπνεω και κάνω καμπύλη. Σε κάθε επανάληψη προσπαθώ να κατέβω πιο χαμηλά, σαν να θέλω να κουμπίσω τους αγώνες στο πάτωμα. Η εισπνοή ξεδιπλώνω και μακραίνω, μένω μπροστά. Τεντώνω χέρια, βλέπω πίσω από το κεφάλι, έκπνεω, καμπύλη, κλειστοί αγώνες. Η εισπνοή ανοίγω τους αγώνες, τεντώνω χέρια. Πίσω από το κεφάλι, εκπνοή, τελευταία φορά. Εισπνέω, τεντώνω χέρια και μένω. Αν δυσκολεύεστε με τεντωμένα γόνατα, μπορείτε να λυγίσετε ελαφρώς. Πάμε τώρα να μείνουμε, να διώξουμε τους ώμους μακριά από τα αυτιά και να στρίψω. Στρίβω προς τα δεξιά. Προσπαθώ να κοιτάξω κάτω από το δεξί μου χέρι. Αργά επιστρέφω στο κέντρο. Στρίβω αριστερά. Επιστρέφω, προσπαθώ να μακραίνω διαγώνια μπροστά. Επιστρέφω. Στρίβω. Τελευταία φορά σε κάθε πλευρά. Επιστρέφω. Τελευταία φορά. Μένω. Αργά σπόνδυλο, σπόνδυλο. Ψηλώνω. Λυγίστε. Αγκαλιάστε και κάντε καμπύλη στην πλάτη να χαλαρώσουμε λιγάκι. Και πάμε σε ήπια θέση. Θα ξαπλώσουμε. Ωραία. 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 Πάμε να μπούμε λίγο σε ήπια θέση. Πόδια ανοιχτά περίπου στο άνοιγμα της λεκάνης. Θα δέσουμε χέρια στη βάση του κεφαλιού. Αντίχειρες κατά μήκος του αυχένα. Κλείνω ελαφρώς τους αγώνες να τους βλέπω με την άκρη των ματιών. Παίρνουμε εισπνοή με την εκπνοή τράβηγμα στην κοιλιά και ανεβαίνω στο κάμψη κορμού. Εισπνοή θα φύγω πίσω. Εκπνοή. Ανεβαίνω, προσέχω πολύ να μην κλείνω το πιο
ξέρετε αυτό που λέγανε από παλιά οι δάσκαλοι, ότι υπάρχει ένα μήλο κάτω από το πηγούνι μας, μια μπουνιά, κάτι, συγγνώμη. Έχουμε άλλα λαδάκια. Αν εμένα, η συνολή θα το πείσω, προσοχή λίγο όσο γίνεται, να μην ενεργοποιούμε γλυτούς, όλη η δύναμη να βγαίνει την κοιλιά, σε αυτή τη φάση. Άλλη μια φορά, και θα αλλάξω μετά λίγο την άσκηση, φεύγω πίσω. Εκνοή, αν εμένω σε κάμψη κορμού, εισνοή, αφήνω χέρια, δένω χέρια στο πίσω μέρος του μυλού. Έκνοη, ανεβαίνω λίγο περισσότερο, προσπαθώ να μην χάσω ύψος, εισπνέω χέρια και θα ξαπλώσω. Δύο λαπνοές έχει άσκηση, εκνοή, κάμψη κορμού, βράδυμα στην κοιλιά. Εισνοή, χέρια, έκνοη, ανεβαίνω, δένω χέρια, κρατάω λίγο το ύψος μου και θα φύγω πίσω. Το ίδιο, ανεβαίνω, χέρια, κερδίζω λίγο ύψος, προσπαθώ να το διατηρήσω, χέρια δένω και μετά φεύγω πίσω. Άλλες δύο φορές, εκπνοή, χέρια, ανεβαίνω με την επόμενη εκπνοή και φεύγω πίσω. Τελευταίο, εκπνέω κάμψη κορμού, χέρια, ανεβαίνω και κατεβαίνω. Παίρνουμε εισπνοή και με την επόμενη εκπνοή ανεβαίνουμε κάμψη κορμού με μικρή στροφή και τεντώνω το χέρι που είναι από τη μεριά του ποδιού. Όχι το κάτω, το πάνω. Παίρνω πίσω. Έκνοη, κάμψη κορμού. Θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτή την άσκηση το κάτω μέρος, η λεκάνη, τα κόκκαλα της λεκάνης, όσο γίνεται να τα βλέπουμε σταθερά. Έκνοη, να μην παρασύρουμε την αντίθετη μεριά της λεκάνης. Και φεύγω πίσω. Τώρα, αν κάποιος έχει ενόχληση στα μαθιά, να καλό θα ήταν να μην αφήσει το χέρι, το απλά να κάνει τη στροφή. Γιατί κοιτάει το ρολόι, έχει αγχωθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Να σε ενημερώσω, γιατί η Βάσια θα μας κάνει μάθημα μέχρι αύριο. Αφού περνάμε πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνω και χέρι, δένω χέρι και πίσω. Πάω την άλλη μεριά και θα μείνουμε. Την οίκα τη κορμού, χέρι, τεντώνει πάνω και πάμε μικρές πίεσεις. Πιέζω για 8. 7. 6. Άρα 4. 3. 2, φεύγω πίσω, παίρνω εισπνοή, άλλη κατεύθυνση, εκνοή, τεντώνω και μικρές πιέσεις. 8, 7, προσπαθώ να πηγαίνω προς τα πάνω. 4, 3, 2, φεύγω πίσω και ξαπλώνω. Θα τοποθετήσουμε, τώρα θέλουμε να παραλύσουμε ασκήσεις. Τους κύκλους δεν τους παραλύσουμε. Διατηρήστε τα χέρια στη βάση του κεφαλιού και ανοίξτε μου λίγο τώρα τους αγκώνες. Οι αγκώνες να κουμπίσουν καλά στο έδαφος. Θα ανεβάσουμε πρώτα το πόδι που είναι από την αριά της κάμερας για να δείτε καλύτερα την άσκηση. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό flex. Με την εισπνοή θα αφήσω το πόδι μου να παρασύρει τη λεκάνη και εκτελέσω ένα μεγάλο κύκλο και με την εκπνοή θα φέρω στην αρχική. Εισπνοή και κύκλο, φέρνω πάνω. Εισπνέω, κύκλο, πάνω, άλλη μια φορά, έχω πει και δεσλυγισμένο το πόδι, πάμε την άλλη μεριά για να είναι λίγο πιο εύκολο. Αν κάποιος θέλει να το δυσκολεύσει, μπορεί να τεντώσει το κάτω πόδι. Κύκλο, κέντρο και κύκλο. Και γυρίζω, πόδι θα κατέβει, πάμε στην άλλη μεριά. Με τι διαφέρει το κάνω. Ανεβάζω το πόδι πάνω, φλέξει δανεικά, ίσπρο η πόδι φεύγει, κύκλο και ανεβάζω. Εισπνέω. Θέλουμε κίνηση τώρα στη λεκάνη. Θέλουμε όσο γίνεται όμως το πάνω μέρος και οι αγκώνες να μείνουν σταθεροί. Και αλλάζω κατεύθυνση. Εισπνέω, κύκλο και πάνω. Άλλα δύο. Τελευταίο. Θα λυγίσω πόδι και θα κατεβάσω. Πάντα με πόδια παράλληλα στο άνοιγμα της λεκάνης. Τοποθετήσουμε τα χέρια δίπλα στη λεκάνη. Οι παλάμες πιέζουν το έδαφος, ενεργοποιούμε και το πίσω μέρος των ποδιών. Με την εκπνοή ανεβάζουμε μία κίνηση τη λεκάνη ψηλά, σφίγγω γλυκούς και κατεβάζω. Εκπνέω, τραβάω τον εφαλόβα μέσα. Εισπνέω. Εκπνοή, ενεργοποιώ το πίσω μέρος των ποδιών και τους γλυκούς. Εκπνέω. Εισπνοή. Έκπνοη ψηλά, εισπνέω,
πνοεψία και μένω. Σαν να κρατάω, σαν να γραπώνω με τα δάχτυλα των ποδιών μου, το στρώμα μου, το χαλί ή δεν έχετε το πάτωμα. Να νιώσω την ενεργοποίηση ακόμα περισσότερο στους γλουτούς και στο πίσω μέρος των ποδιών. Και δουλεύω μικρές κοφτές πιέσεις της λεκάνης προς το ταβάνι. Εκπνέω ένα. Δύο. Σε κάθε επανάληψη προσπαθώ να ανεβάσω τη λεκάνη και λίγο πιο ψηλά. Εκπνέω. Σαν να μεταφέρω το βάρος, σαν να στέλνω τη λεκάνη προς τα γόνατα. Αλλά 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, μένω, ανεβάζω χέρια, τα στέλνω πίσω από το κεφάλι στο έδαφος και τα κατέβω σπόνδυλο-σπόνδυλο, αργά, 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 αργά. Κατεβάζω χέρια δίπλα στη λεκάνη, άλλες δύο επαναλήψεις. Ανεβάζω με μία κίνηση ψηλά τη λεκάνη. Τα χέρια μακραίνουν πίσω, σαν να προσπαθώ να φτάσω κάτι πίσω μακριά και κατεβαίνω σπόνδυλο σπόνδυλο, μακραίνω. Τελευταία λεκάνη, κατεβάζω χέρια, τελευταία φορά, ανεβαίνω ψηλά, σφίγγω γλουτούς, μακραίνω χέρια και αργά σπόνδυλο σπόνδυλο θα κατέβω. Αργά, ωραία, αγκαλιάζω γόνατα στο στήθος. Ρολάρω ήρεμα, δεξιά και αριστερά. Βασίς. Ωραία. Πάμε να πάρουμε εισπνοή και με την εκπνοή να ανέβουμε. Θα δέσουμε πέρματα. Θα ενώσουμε πέρματα. Μπορείτε να πλέσετε ελαφρώς με τους αγώνες στα γόνατα. Παίρνουμε εισπνοή και με την εκπνοή φεύγουμε μπροστά όσο γίνεται με ίσια πλάτη σε πρώτη φάση. Μένω λίγο εδώ. Πιέζω, ιδανικά θα θέλουμε να κρατάτε στους αστραγάλους περίπου και όχι στα κουντεπιέρ. Αφήνω χαλαρή την πλάτη μου να φύγει το μέτωπο προς τα πέλματα και μπορείτε εδώ να βγάλετε και χέρια μπροστά. Πάμε να ανέβουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο. Θα τεντώσω ένα πόδι μπροστά, χέρια πάνω, θα πάρω εισπνοή. Και με την εκπνοή θα φύγω μπροστά σε δίπλωση. Μακραίνω και πέφτω. Ανεβαίνω σπόνδυλο, σπόνδυλο. Παίρνω τα μαζί και θα αλλάξω. Χέρια πάνω, παίρνω εισπνοή, μακραίνω και φεύγω. Ωραία, σπόνδυλο, σπόνδυλο. Θα ανέβουμε, στέλνουμε πόδια πίσω. Ερχόμαστε σε τετραποδική. Θα βαντζώσουμε δάχτυλα, παίρνουμε εισπνοή, με την εκπνοή θα στείλουμε πάνω λεκάνη, πιέζω το στήθος προς τα πόδια, ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα και από εδώ θέλω να τεντώσετε ένα πόδι και να πιέσετε ή θέλω να πάει προς το έδαφος. Μένω. Πάμε το άλλο. Πιέζω τώρα δύο φέρνες. Μπορείτε να κρατήσετε ελαφρώς λυγισμένα γόνατα εδώ. Και πάμε να περπατήσουμε με τα πόδια προς τα χέρια. Λυγίζω γόνατα, αφήνω τελείως την αυχένα και τα χέρια μου ελεύθερα και πάμε ένα κύκλο στους ώμους, πάνω και πίσω. Πάνω και πίσω. Άρα δύο. Και αργά, σπόνδυλο-σπόνδυλο θα ανέβουμε. Κεφάλι έρχεται τελευταίο. Στέλνω όμως πίσω και κάτω, χέρια μακραίνω προς το έδαφος. Κεφάλι στο πλάι μένω. Άλλαγη μένω. Φέρνω στο κέντρο. Και πάμε να πνέεις, παίρνει εισπνοή. Έπνεε. Άλλη μία εισπνέα. Και κάτω και μπράβο σας! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στη Ζάκρετ που μας φιλοξενεί κάθε Τρίτη. Να πούμε πρώτα για τη Ζάκρετ ότι όπως είπαμε και πριν μπορείτε να μπείτε στο site τους να δείτε πού είναι τα φυσικά καταστήματα αλλά να παραγγείλετε και από τη σελίδα τους, από το e-shop τους. Εμάς θα μας βρείτε στη Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Μπορείτε να μπείτε στο elixirstudio.gr αν θέλετε να μας γνωρίσετε καλύτερα.
να δείτε γενικότερα τα μαθήματα, τους χώρους μας, αν και κάποια να κινίζονται. Οπότε θα μπορείτε να τους δείτε καλύτερα σε λίγο καιρό. Ή να, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε κάποιο email στο info@exestudio.gr για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε χρειάζεστε. Μας θέλετε καρδουλές, έτσι μας είπε ο Κοντρόλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμουν η Βάσκα Φαρτζανά. Η Κική Ματάκια. Από τα Exit Boutique Studios. Και τα Zagreb Falls. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.